Ανατολάς, ο Αβρακικός κόλπος. Από εδώ. Από εδώ. Φαίνεται. Και στο στόμιο του Αβρακικού έλαβε χώρα η ναυμαχία. Και εμείς είμαστε εδώ πάνω. Εδώ πέρα. Μετά το θάνατο του Αυγούστου βρήκαμε βάθα αγαλμάτων, μάλλον τα χώρους Λατρείας, του της βλέπουμε μπροστά τις πέτρες, είναι ο στυλοβάτης της βόρειας στοάς. Στέγη και πίσω που είναι το στέγαστρο ήταν ένα δωμάτιο Λατρείας με βάθρα αγαλμάτων. Και είμαστε στην αυλή εδώ, σε αυτή την αυλή. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο πρώην, ο Παπούλης, όχι, ο Στεφανόπουλος, ο κύριος Στεφανόπουλος, είχαν λέει, κύριε Ζάχο, έχουμε μια προκατάληψη οι Έλληνες με τα ρωμαϊκά, διότι είναι μια εγκατάληψη κλπ. Αυτό το master plan που εξηγεί, θέτει επιτάπητος, πού θα γίνει η είσοδος του χώρου, πώς θα αλλάξει το συγκοινωνιακό, διότι ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης γνωρίζει, Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρεβέζης διασχίζει την πόλη. Στη μέση. Υπήρχαν αντιδράσεις, ξέρετε πώς λειτουργούν στην ελληνική επαρχία, τελικά μπήκε σε καλό δρόμο και θεωρούμε ότι αυτό θα μετακινηθεί ο δρόμος. Έχουμε το εντάξει το ΕΣΠΑ μέσα από τις πολιτιστικές δρομές των αρχαίων θεάτρων. Και θα περάσει στράτο ο δρόμος. Πριν την αρχαία Νικόπολη, εκεί που είναι το μουσείο περίπου, θα δούμε μετά, φεύγει, όπως βγαίνουμε από Πρέβεζα, μα όπως το βλέπουμε από εδώ, στρίβει δεξιά στα όρια της βιομηχανικής ζώνης και βγαίνει στον παραλιακό. Οπότε όλο αυτό το τμήμα πλέον απομονώνει στο αρχαιολογικό πάρκο της Νικόπολης. Εδώ είναι Ιόνιο και έτσι. Μένει, είναι έξω παράδρομος. Ήδη έχουμε τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και προχωράμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εάν δεν γίνει σε αυτήν την χρηματοδοτική περίοδο η είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Το κτίριο υποδοχής. Έχουμε το κτίριο υποδοχής, έχουμε εγκεκριμένη προμελέτη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αυτό το master plan πέρασε διθυραμβικά ως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης ενός πολύ εκτεταμένου αρχαιολογικού χώρου. Πώς, τι και γιατί. Και σιγά σιγά αυτό χτίζουμε. Χτίζουμε αυτό. Αλλά το κυριότερο είναι να γίνει είσοδος. Για να πάρει πλέον, κοντά στην είσοδο γίνεται ένα πάρκινγκ και μετά αρχίζουν οι πεζοπορίες μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Προβλέπουμε και Α και Β. Και προβλέπουμε και ένα μικρό ανοιχτό αυτοκίνητο που μπορεί να γυρίζει κυκλικά όλο το χώρο και ανάλογα η οικογένεια με τα παιδάκια, αν είναι κουρασμένη, να ξανά. Είναι ένα ολοκληρωμένο, θα σας το στείλω κάποτε αυτό. Θα δείξουμε μισό λεπτό τώρα εδώ πώς είναι η κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, εκεί που είναι τώρα η στροφή, που είναι εκείνο το καθαρτικό κτίριο, δεξιά μας υπάρχει ένας δρόμος που βγαίνει στο παραλιακό. Περίπου στη μέση είναι το κτίριο υποδοχής. Οπότε από το παραλιακό δρόμο, τον εθνικό, θα έρχεται ο επισκέπτης και θα φτάσει στο κτίριο υποδοχής. Και εκεί θα υπάρχουν πεζόδρομοι που θα πηγαίνουν σε διάφορα δίχτυα. Έχουν δώσει την ισχύ τους για τους αρχαιολογικούς χώρους και για το χώρο της Νικοπόλεως. Κατά τη δική μας άποψη, πρέπει με κάποιο τρόπο να και ο κ. Κατρογκάλος και εσείς από μεριά σας να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα που είναι σε πλήση. Είναι διάφορα. Το γνωρίζω. Εμείς στην Πέμπτη θα πάμε τον κύριο Δούρου, ούτως ή άλλως τον κύριο Κατρογκάλο να τον δούμε. Ο κ. Δούρου τον γνωρίζει τον κύριο Δούρου, έτσι. Εγώ με τα παιδιά έχω επικοινωνία, μιλάμε συνεχώς. Έχουμε καταθέσει και ερωτήσεις στη Βουλή για την ιστορία. Ήταν και εκτελέσιμη και που έγινε διακοπή της εκτελεσιμότητας. Στο αρχαιολογικό μουσείο δηλαδή που υπηρετούσα εγώ, ήταν είναι ο κύριος Πάσχος ο αρχιφύλακας και εγώ. Ένας αρχιφύλακας και εγώ. Και εμένα δυστυχώς δεν απέλησε. Εγώ μου θέλω να ο οποίος είναι Χριστός τώρα. Και ούτε μας χορήγησαν φύλακες, ενώ είχαν κάνει πρόταση εφορία, δεν μας έδωσε. Τώρα όμως είμαστε σε διαδικασία. Ναι, από τις καλύτερες θέσεις στην Ελλάδα, αν έχετε πάει, δεν ξέρω. Ναι, όχι, έχει δύο προγράμματα, έχει να δείτε. Ναι. Γύρω σε 700. Είναι φανταστικός αρχαιολόγος και έχει και ένα πολύ μεγαλύτερο.
με πολλές ειδικότητες και αρχαιοφυλακές. Έχουμε 10 χρόνια στην υπηρεσία. Συγγνώμη, από τα 98. Κυρία, από τα 98. Συγγνώμη, σε βάση δικαστική θετική πρωτόδικη, εκτελεσιμότητα της ομιλίας μας κάνουν μέρος εφετική περίθμιση. Πήγα στο εφετείο και στο εφετείο να δικαιωθούμε πάνω στον αεροπάγο. Το ξέρω, αλλά θέλω να πάω με τον κύριο Δούρο για να το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό για μας. Δηλαδή, ιδιαίτερα σε καλοκαιρινούς μήνες, 8 μήνες που έχουμε τον ιστορικό περίοδο, εδώ πάρα που έχουν κλειστεί αρχαιολογική χώρα, τα παιδιά δουλεύαν, ξέρουν τη διαδικασία και ξέρουν τι είναι η δουλειά. Είναι άλλο το πεντάμινο. Τα παιδιά έχουν πάνω από 10 χρόνια, έτσι, δηλαδή μιλάμε από το 98 και αρχαιολόγοι μπορούν να βοηθήσουν σε μια διαδικασία ανάπτυξη και αυτού του χώρου. Δηλαδή, εγώ θα κάνουμε τον Κατρογκαλό πάλι μια συνάντηση και θα πάμε με τον κύριο Δούρο μαζί. Οι αρχαιολόγοι μας είναι ελάχιστοι. Κύριε Υπουργέ, με την ευκαιρία να συζητήσω η κυρία Σουίσκα, η μόνη αρχαιολόγη της υπηρεσίας, η κυρία Σαλταγιάννη, με όρους του χρόνου. Άλλη μία είναι η αρχαιολόγη. Ναι, τώρα με την συγχώρεση είμαστε όμως στον Βασικό. Όλοι, κύριε Κωνσταντάκη, δεν είμαστε αργοναίρια. Για την Άρτα έχετε. Η Άρτα είναι ανεξάρτητη εφορία. Ναι, αλλά και εδώ έχουμε τα παλαιοχριστιανικά, έχουμε τις εκκλησίες, έχουμε τα κάστρα τα Οθωμανικά. Είναι πράγματα που... Εκεί δεν έχετε... Δεν έχουμε ούτε έναν αρχαιολόγο της βιζαντινής κατεύθυνσης. Κυρία Κωνσταντάκη θα ήταν, έχει δουλέψει στο Βιζαντινά Μνημεία, θα και μαγιά έργο να έχει για την υπηρεσία. Και με το Δυτιακό στο Βιζαντινά. Αυτοί που φύγαν τουλάχιστον με μνημονιακούς όρους, ας έρθουν. Κύριε Υπουργέ, εμένα στη διαπομπήθηση ο ρασισμός, την ανακοπή που έγινε, έγραφε μέσα ότι πρέπει να φύγουν από την υπηρεσία, διότι έχουμε δεσμευτεί τους δανειστές σας, όπως το έχουν πάει. Το κρατικό προϋπολογισμό, αν παραμείνουν, τα 700 ευρώ που έπαιρναν το μήνα. Τι όνομα θεώ, δηλαδή. Τι διάφορα ψάρια που αναγνωρίζονται. Και περιοδικά επιλογή μετά γίνεται ο διάφορο. Και από την άλλη μεριά υπάρχει αντίστοιχο ξεκλειδωτό, περιστάνει στο κέντρο. Ελληνικά διάφορα έρχονται, δέχνουν αυτή να την συνδέχει την Παλαιστίνη, γιατί το μεγάλο ξεκλειδωτά κέντρα ήταν εκεί, ανατολικά. Και από εκεί λοιπόν έχουν τις επιρροές. Είναι λοιπόν και η προδοστήρια της Νικόπολης, το ξεκλειδωτό, ο δεύτερος μετρολογικό, αν και επιρροές από όλο τον κόσμο τώρα. Τα πρότυπα που θέτει ο Δημήτριος σε σχέση με το πώς πρέπει να είναι ένας ακριβώς. Εισερχόμαστε στο vestibulum και καταλήγουμε σε έναν χώρο, ο οποίος είναι το άτριο. Στο κέντρο του χώρου υπάρχει το impluvium. Πάνω από το impluvium ήταν έτσι διαμορφωμένη η στέγη, ώστε είχε μια τρύπα στο κέντρο, το λεγόμενο compluvium. Από εκεί πέφταν τα νερά και βλέπετε εκεί έχει ένα συμφώνιο. Μέσω του συμφωνίου μπαίναν σε μια υπόγεια δεξαμενή και τα συγκεντρώναν. Που έδωσε το να γίνει αυτό το συγκεντρωτάρινο, ο Γιώργιος, ο Έκτος. Και έχουμε συνειδητοποιήσει πλέον τώρα που σας έρθα ότι προφανώς ο Έκτος αυτός είχε τα γραφεία του μέσα σε αυτό το σπίτι. Ως τον 6ο αιώνα. Κύριος Κολονέλος, Δήμαρχος. Καλώς ήρθατε.